με τρία κοσμητικά επίθετα, πώς θα μου σύστηνε σήμερα τον Έλληνα στρατηλάτη? Es ist sehr schwierig, sich eine klare Vorstellung zu machen. Er stammt nicht aus dem Zentrum Griechenlands, sondern von der Peripherie. Und trotzdem erlebt er den griechischen Einfluss auf einem sehr hohen Niveau. Er hat den berühmtesten Philosophen seiner Zeit als Lehrer. Er hat den berühmten Maler Apelles dort am Hof. Er hat am Hof auch den berühmten, ich glaube, Zeuxis ist das. Die berühmtesten Künstler und Philosophen Griechenlands prägen die entscheidenden Jahre zwischen 14 und 17 Jahren. Lysippus, Apelles, Aurelis sind die berühmtesten Künstler Griechenlands, überhaupt der Welt in dieser Zeit. Und er ist in dieser Welt aufgewachsen. Und das war in den entscheidenden Jahren zwischen 14 Jahren und 17 Jahren. Ja. Und noch über 1000 Jahre, anderthalb tausend Jahre später, wird Aristoteles gelehrt an den Universitäten von Samarkand und Bukhara. Ein großer Teil der Philosophie von Aristoteles kennen wir durch Übersetzungen aus dem Arabischen von Averroes. Aber Averroes, Ibn Rushd, hat in Samarkand und Bukhara, in Marakanda, der Stadt Alexanders, studiert. Alexander war immer eine heftig diskutierte Gestalt. Er wird als Gott verehrt und auf der anderen Seite als die Inkarnation der Brutalität. Er hat Griechenland in die ganze Welt, aber er hat zugleich die griechische Demokratie zerstört. Noch heute gibt es heftige Diskussionen, sogar die in persönliche Aggressivität münden. Heutzutage in Deutschland, in Mitteleuropa, in England, Frankreich. Und das Interessante ist, dass das auch heute sogar in der muslimischen Welt der Fall ist. Er wird erwähnt, Koran, in der 8. Sure, als ein frommer Mann, der Mauern gegen die zerstörerischen Völker von Gog und Magog errichtet hat. Ο ίδιος στα ελληνικά τα ελάχιστα που γνωρίζει. Τι θα του έλεγε σήμερα αν τον συναντούσε κατά πρόσωπο? Auf Griechisch. Da müssen Sie einen Moment mir Zeit geben. Ναι, θα σας δώσουμε ένα λεπτό. So viel Sie wollen. Έχω δώσει στο κόσμο η φιλοσοφία, η γνώση, διαγνώση της Ελλάδος. Εκθέματα. Κάποια εξ αυτών είναι γνήσια, κάποια άλλα είναι σε εκμαγεία. Ήρθαν από διάφορες γωνιές του κόσμου και εδώ στο Μανχάιμ έχουμε τη δυνατότητα να αποθησαυρίζεται ένα μεγάλο μέρος της εκστρατείας που άλλαξε τον κόσμο. Γιάννη, πώς είναι για έναν Έλληνα να πατά εδώ και ποια γωνιά του μουσείου σε κυρίευσε εσένα προσωπικά περισσότερο? Ναι, καταρχήν με το που μπαίνει κάποιος στο μουσείο νιώθει έτσι ένα δέος μπροστά σε αυτά τα εκθέματα και συνάμα πάρα πολύ περήφανος, διότι είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα εκθέματα, είναι πάρα πολλά, χρειάζεται πραγματικά πολύς χρόνος για να τα δεις όλα αναλυτικά. Φυσικά για μένα έτσι πιο εντυπωσιακά ήταν οι πρωτομές του Αλεξάνδρου, οι διάφορες πρωτομές που τον δείχνουν πώς πιθανώς να ήταν η εμφάνισή του.
Τα διάφορα νομίσματα είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον και τα βίντεο φυσικά εδώ πέρα που ετοίμασε το μουσείο είναι εξίσου σκηνοθετικά άρτια. Ναι. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα, να βλέπω όλα αυτά τα ευρήματα που μας έχουν φέρει από την Ασία. Και βεβαίως εμένα με ενδιαφέρει βασικά αυτή η επιρροή που είχε σε όλες αυτές τις φυλές της Ασίας, που σήμερα πάνω κάτω εμείς δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ, που οι ίδιοι τους όμως ακόμα το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια τους την κουλτούρα. Γιάννη, θα μου δώσει λίγο το πορτρέτο του. Νομίζω ότι ναι, το μάρκετινγκ, ναι, οι υπόλοιπες σπουδές σου, ναι, τα επαγγελματικά σου βήματα, αλλά μεγάλο μέρος της καρδιάς σου, μας το δηλώνεις και με τον τρόπο που ντύνεσαι, είναι εκεί, στον Μέγα Στρατιλάτη. Όντως, αυτό είναι αλήθεια, διότι ο Αλέξανδρος, όπως αναγνωρίζουν βέβαια όλοι, είναι κάτι το πρωτοφανές. Και αυτό το δηλώνει καταρχήν ο ίδιος το Οβίος, ο οποίος είναι αξεπέραστος, είναι πρωτότυπος για τα ανθρώπινα όρια. Και τελικά το μόνο όριο του Αλεξάνδρου ήταν ο θάνατος. Αλλά ακόμα και αυτόν, κατάφερε να τον ξεπεράσει από ό,τι βλέπουμε εδώ στην έκθεση, η μύθη και η ιστορία που έχουν μείνει πίσω. Καταλύωτη στον χρόνο. Ακριβώς. Για μένα προσωπικά το πιο δύσκολο που κατάφερε ο Αλέξανδρος ήταν να ενώσει όλους τους Έλληνες. Πράγμα δύσκολο ακόμα και για σημερινή εποχή. Το πιο εύκολο εισαγωγικά ήταν να καταλύσει την Περσική Αυτοκρατορία και το επίσης δύσκολο επίτευγμα του ήταν ότι κατάφερε να ιδρύσει μια κοσμοκρατορία, μια παγκόσμια ελληνική αυτοκρατορία, ελληνικό κράτος, όπως το είχε εμπνευστεί ο δάσκαλος του Αριστοτέλης, αλλά και ο ίδιος ο Ισοκράτης. Και όποιος πραγματικά αμφιβάλλει για την ελληνικότητα του Αλέξανδρου ή και της Μακεδονίας, δεν έχει τίποτα άλλο παρά να έρθει εδώ πέρα να επισκεφθεί αυτό το μουσείο, να δει τα εκθέματα αυτά και θα πιστεί σίγουρα. Και επίσης όποιος γνωρίζει κιόλας ότι ο Αλέξανδρος από την πλευρά του πατέρα του ήταν Ηρακλειδής και από την πλευρά της μητέρας του ήταν Αιακίδης, μπορεί εύκολα να καταλάβει πώς ήταν εφικτό να καταλάβει ολόκληρο τον κόσμο, διότι χρειάστηκε όλο και όλο τρεις μάχες στο γρανικό, στην Ισό και στα Καυγάμηλα για να νικήσει και να κυριεύσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία μέσα σε τόσο λίγων ετών. Όταν μάλιστα για να κερδίσει η Σπάρτη την Αθήνα στο Πελοποννησιακό πόλεμο χρειάστηκαν 27 ολόκληρα χρόνια. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν είναι μέγας, κατά την άποψή μου, μόνο για τα επιτεύγματά του, τα στρατιωτικά, που ήταν ιδιοθεία, το λένε όλοι, αλλά κυρίως για τα πολιτιστικά επιτεύγματα που άφησε πίσω, κυρίως για όλη τη διοικητική οργάνωση αυτής της τεραστίας διαστάσεων αυτοκρατορίας, διότι όπως γνωρίζουμε ίδρυσε πάνω από 70 πόλεις, οι οποίες οι πόλεις είναι το πρότυπο το σημερινό των αστικών ευρωπαϊκών πόλεων. Επίσης όρισε κοινούς νόμους, κοινά νομίσματα, έκανε πολλά έργα, δρόμους, λιμάνια. Όλα αυτά έχουν μείνει. Και γενικότερα προσπάθησε, και αυτό είναι και όλα στο θέμα εδώ πέρα της έκθεσης, να αφομοιώσει την Ασία στον ελληνικό πολιτισμό. Διότι στόχος του ήταν πραγματικά μια οικουμενικότητα.